centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Έχουμε 2-3 σοβαρότατα θέματα να συζητήσουμε. Διονύση μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Χρήστο μου, χρόνια πολλά σε κρατάς. Υγεία πάνω απ' όλα. Να σε καλά, να σε καλά, Διονύση. Λοιπόν, Διονύση, να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, γιατί έχουμε 2-3 θέματα που αφορούν. Ναι. Το τι έγινε, γιατί είχες αναλάβει ένα σημαντικό και ευαίσθητο κομμάτι στην περιοχή της καραντίνας όλες αυτές τις μέρες. Δεύτερον, έχουμε το θέμα των χόρτων και ναι. Άρχισαν, ξέρεις, αυτή η συζήτηση συνεχίζεται για όλο το καλοκαίρι πάντοτε, διαχρονικά. Και υπάρχει και το θέμα των κημητηρίων όπως σε βρίσκουμε σήμερα, γιατί γίνεται κάτι εκεί το οποίο θα το αφήσουμε προς το τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από την περιοχή Μεσοποταμίας. Τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα και αν πιστεύεις ότι τελικά παρά τα πρώτα εμπόδια και τις πρώτες δύσκολες ώρες, στην πορεία όλων αυτών των ημερών ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα και στο τέλος να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Βέβαια ποτέ δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι, αλλά λέμε τώρα στο μέτρο του δυνατού. Εμείς από την αρχή, Χρήστο μου, όπως είχε πει και ο Δήμαρχος μας στην αρχή, ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες κανένας δημότης δεν θα μείνει αβοήθητος και απροστάτευτος, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Αυτό κάναμε την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα που έληξε η καραντίνα χθες. Ήμουν παρόν προσωπικά σαν αντιδήμαρχος, γιατί είμαι και στην πολιτική προστασία. Mm-hmm. Σε συνεχή επικοινωνία με τους προέδρους των κοινοτήτων για ειδικές ομάδες ανθρώπων. Και ό,τι μπορούσαμε σαν Δήμος, νομίζω επειδή ήμουν παρόν και το έζησα και μπορούν να το διαβεβαιώσουν αυτό και οι ίδιοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Άρα λες ότι για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, οι πρόεδροι των κοινοτήτων είχαν αναλάβει όλο το κομμάτι αυτό της καταγραφής, το ποιοι έχουν ανάγκη, πού θα πρέπει να πάνε ακριβώς, φαγητό. Γιατί αυτοί για να μην εμπλέκονται ζουν πολύ. Στην περιοχή, ναι. Ζουν στην περιοχή, έχουν την καλύτερη εικόνα από όλους εμάς. Εμείς ήμασταν παρόν ό,τι ώρα ζητήθηκε. Εμείς, σαν Δήμος, είχαμε 24ωρη βάση αυτοκίνητο και εγώ προσωπικά και ο οδηγός μου και όποιος άλλος χρειάστηκε. Ναι. Και βγαίναμε όπου χρειάστηκε για οποιοδήποτε λόγο. Είτε να προσφέρουμε φαγητό σε κάποιους που δεν είχαν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν, είτε να δώσουμε σακούλες με τρόφιμα, είτε να πάμε ξύλα σε κάποιους που δεν είχαν να ζεσταθούν. Και νομίζω ότι πραγματικά και μπορούν να το βεβαιώσουν σε αυτό και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, ότι δώσαμε ο καθένας από τη μεριά μας τον καλύτερο σε αυτό. Με τα παιδιά του βοήθησαν. Άρα λοιπόν, πραγματικά. Διονύση, για να το κλείσουμε λίγο αυτό. Αν υπάρχουν παράπονα αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν, ουσιαστικά θα πρέπει να απευθυνθούν στους πρόεδρους των τοπικών. Γιατί οι πρόεδροι, ό,τι ανάγκες τους σας είπαν σε εσάς, εσείς τους τα δώσατε. Έτσι ακριβώς όπως δεν αφήσατε δηλαδή κάτι από αυτά που σας είπαν οι πρόεδροι. Από την αρχή δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν να νιώσει μόνος του. Αυτόν τον αγώνα τον δίνουμε όλοι μαζί και αυτό κάναμε, Χρήστο. Εγώ θα σε πω το απλό ότι και Μεγάλη Παρασκευή βγήκαμε το αγροτικό και μοιράζαμε τροφές σε κάποιους που πήγαμε και την Κυριακή του Πάσχα και το Μεγάλο Σάββατο. Ναι. Όποτε ζητήθηκε ήμασταν παρόν να δώσουμε λύσεις και να μην μείνει κανένας αβοήθητος. Ναι. Με σιγουριά το λέω και μπορούν να το βεβαιώσουν και οι πρόεδροι που ήμασταν καθημερινά μαζί. Και με αυτούς πάντα βρισκόμουν και δίναμε τα πράγματα που έπρεπε. Ναι. Είχε στηθεί ένα μαγειρίο στην Ινώη ουσιαστικά. Είχε στηθεί ένα για κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν. Ναι. Κάθε μέρα βγάζαμε 35 με 40 μερίδες φαγητό. Ναι. Το οποίο το βοήθησε στο σπίτι, τα μοιράζαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάντα και σίγουρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δίνανε ποιοι έχουν την ανάγκη οι πρόεδροι πάντα. Είχε στην Ινώη, στο Κάρι. Στην Κολοκυθού, στη Μεσοποταμία ή οπουδήποτε αλλού. Λέγαμε εκείνες τις μέρες ότι θα πρέπει να το δηλώσουν στον πρόεδρο της κάθε κοινότητας. Δεν ξέρω αν κάποιοι δεν το έκαναν. Εμείς επειδή αυτό. Είχαμε και το βοήθεια στο σπίτι ναι. της περιοχής και ξέραμε κάποιες περιπτώσεις, είχαμε και εμείς εικόνα, συνεργαζόμασταν άψογα με τους προέδρους και θέλω να τους ναι. ευχαριστήσω γι' αυτό. Και πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Νομίζω πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και πραγματικά θέλω να συλληπιθώ και όλους όσους χάσαν ανθρώπους. Βέβαια, και να είναι οι τελευταίοι. Εγώ αυτό το πιο βασικό μακάρι, για μένα είναι αυτό, Χρήστο. Μακάρι, πραγματικά. Τώρα, Διονύση, πάμε λίγο, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και ελπίζω, γιατί ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Για να έχεις και. Εντάξει, και η πολιτική προστασία είναι, εγώ, παραδόσης, χάρη, είναι για καιρικά φαινόμενα και φυσικά φαινόμενα. Είναι μη πυρκαγιές, φωτιές και αυτά. Δεν έλεγε πουθενά κορονοϊό ή πανδημία ή οτιδήποτε άλλο. Να πούμε αλλά μόνο νομίζω ότι για όλα αυτά και ο Δήμος Καστοριάς είχε χρηματοδοτηθεί. Νομίζω και ο Δήμος Καστοριάς πήρε ένα ποσό
αν δεν κάνω λάθος, κοντά στις 200.000 ευρώ για να καλύψει ό,τι ανάγκες παρουσιάζονται. Δεν ξέρω αν. Μα ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει σταματήσει από την πρώτη στιγμή. Έτσι και λέω, είμαστε σε ετοιμότητα και σε λειτουργία. Άσχετα που ήταν κάτι άγνωστο για μας. Ναι. Χρήστο μου, δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε απολυμάσεις. Είμαστε παντού όπου ζητηθεί, είμαστε παρόν. Είμαστε παρόν. Λοιπόν. Και, ακόμα, και στους Ρωμά να δώσουμε σακούλους στους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί πέρα, παντού, παντού. Και είχα φυσική παρουσία και μπορώ να σου μιλήσω με σιγουριά γι' αυτό. Και πολύ, θέλω, καλά, ούτε, κάνατε, δεν πολύ θέλω καλά κάνατε. Καμιά γιατί... περίπτωση να κερδίσω ούτε εντυπώσεις, τίποτα. Ναι. Απλά με ρωτάτε και σας λέω πώς ακριβώς κινηθήκαμε. Ναι, 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 ναι. Και πάντα με την ανησυχία του Δημάρχου μας που έχει δώσει και τις εντολές ότι πρέπει να πάνε όλα τέλεια. Λοιπόν. Και δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό, νομίζω. Τώρα, Διονύση, πάμε λίγο γιατί με όλα αυτά, όλες αυτές τις μέρες, πραγματικά φύγαμε λίγο και από την. Κανονικότητά μας, από την καθημερινότητά μας. Εννοείται. Σιγά σιγά όμως, είναι όλη η Ελλάδα σε όλους τους ρυθμούς. Θα επανέλθουμε όμως και θα αρχίσουν λίγο τώρα τα ερωτήματα, θα αρχίσει ο Μάης, θα αρχίσουν τα χόρτα. Άρχισαν ήδη, ναι. Και άρχισαν και τα πρώτα μηνύματα. Είχαμε, ας πούμε, σήμερα λέει, γιατί ήταν να βγει και ο Δήμαρχος σήμερα, δεν μπορέσουμε να τον έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε και νομίζω καλύτερα και για αυτό το θέμα που έχουμε εσένα. Τι προγραμματισμός υπάρχει, Διονύση, τώρα εδώ, γιατί. Σιγά σιγά θα μας πάρουν όλα τα χωριά. Νομίζω ότι κάπως έχετε αλλιώς... ξεκινήσει με τα χόρτα. Έχουμε ξεκινήσει ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εδώ πέρα είμαστε κάτω στη λεωφόρο των Κύκνων στον Ιδρύο και κόβουμε. Χθες κόβαμε στη Χλώη. Ναι. Μαζί με συνεργασία και με την καθαριότητα με τον κύριο Λιάμνη. Έχουμε βγάλει τα φορτηγά. Δεν σταματάμε. Θα είχαμε ξεκινήσει από την Τρίτη, αλλά είχαμε τις βροχές που δεν βοήθησε. Ναι, ναι. Υπάρχει προγραμματισμός. Σε πολύ λίγες μέρες θα είμαστε όπως ακριβώς πρέπει. Να ρωτήσω το εξής. Στα χωριά του Δήμου Καστοριάς θα πάτε εσείς, Διονύση, ή θα δώσετε. Αυτό θα δοθούν και οι παγίες. Θα δοθούν και οι παγίες. Γιατί αυτό μας λένε οι πρόεδροι. Ναι, ναι, δεν ναι, έχουν ναι, πάρει ναι. την πάγια ακόμα. Με αποτέλεσμα ή μπορούν να κάνουν. Ή αυτή τη βδομάδα την άλλη θα πάρουν και τις παγίες και όπου χρειαστεί θα είμαστε και εμείς παρόν για να δώσουμε και εμείς τη βοήθειά μας. Άρα λοιπόν στα χωριά. Για να τα ξεκαθαρίζουμε λίγο αυτά τα πράγματα, γιατί να καταλαβαίνουμε σε ποιον απευθυνόμαστε κι εμείς, αλλά και οι κάτοικοι των χωριών. Δεν θα απευθύνονται σε σένα οι κάτοικοι των χωριών. Θα εντάξει, έχουμε πάντα συνεργασία. Εντάξει, πάντα ναι, πάντα ναι. έχουμε συνεργασία ναι, για κάποια ναι, ναι. Για πράγματα. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα είναι και στο πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Εσείς απλά οφείλετε να δώσετε τα λεφτά στους προέδρους. Σίγουρα θα δώσουμε τα λεφτά στους προέδρους. Δεν θα είναι μόνοι τους. Όπου χρειαστεί, ήδη συνεργαζόμαστε. Ήδη όλα τα χωριά χθες και προχθές, να ενημερώσω και αυτό, ότι πήραν για όλα τα γήπεδα λοιπάσματα για να ρίξουν στα γήπεδά τους. Ναι. Δεν σταματάει ο Δήμος. Αν και είχαμε και τις ειδικές άδειες που έλειπε πολύ προσωπικό, οι εργάτες του Πρασίνου και τις καθαριότητες με τα χωρητικά μπαίναμε, μοιράζαμε τρόφιμα. Έχουμε πολλούς ρόλους. Δεν είχαν σημασία αν είναι πράσινο. Κάναμε πολλά και διάφορα για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Πάντα με γνώμονα το καλό. Κατά βάση πάντως και... το κόψιμο των χόρτων στα χωριά θα γίνει από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων το με χρήματα. Με τους προέδρους, με βοήθεια εμάς και θα πάρουμε και τα 8 μήνα που θα έχουμε περισσότερο προσωπικό και θα γίνει ένα πλάνο διαφορετικό μετά. Αυτό ξεκινάει μόλις πάρουν οι πρόεδροι τα χρήματα την άλλη εβδομάδα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και όπου μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, ήδη έχω συνονοηθεί με κάποιους προέδρους, θα πάμε ήδη σε κάποια χωριά. Καλό θα είναι να τους δώσετε εκτός από τα χρήματα και ουσιαστικά και την εντολή, ξεκινήστε με τα χόρτα. Γιατί ήδη αν αγριέψουν αυτά, χαθήκαμε. Ναι, ήδη κάποιοι προέδροι, Χρήστο μου, έχουν ξεκινήσει, έχουμε μιλήσει μαζί, υπάρχουν και εθελοντές. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία εδώ και στο θέμα του προέδρου. Και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα ρολάρει όλο. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι είχαμε. Το κορονοϊό ήταν κάτι που δεν το ήξερε κανένας. Ναι, ναι. Σε όλα τα επίπεδα έχει πάει πίσω. Δεν είναι μόνο τα χόρτα ή οτιδήποτε άλλο. Και επαγγελματικά για όλους, τα μαγαζιά, τα μισά μαγαζιά και παραπάνω είναι κλειστά. Σωστή. Όλα έχουν τα θέματα τους. Αλλά άμεσα θα λυθούν όλα. Ήδη και σήμερα που μιλάμε, σας λέω, κουρεύουν οι εργάτες. Κυριακή πάλι αύριο θα βγουν. Θα κάνουμε τα πάντα για να προλάβουμε να είναι όλα όπως πρέπει. Τώρα, μας ακούν και στην περιοχή των εργατικών κατοικιών. Και μια και είμαστε το θέμα αυτό, σας παρακαλούν πολύ. Για την απαράδεκτη κατάσταση στο στρατόπεδο δίπλα στις εργατικές κατοικίες. Έχουν, διαμαρτυρόμαστε λέει εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον. Χρόνια, πολλά χρόνια. Τι θα κάνεις, Διονύση, όντως αυτή η κατάσταση εκεί είναι πραγματικά απαράδεκτη. Δηλαδή, μια ζούγκλα μέσα εκεί. Αυτό εκεί μέσα είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι το διοκτησιακό. Γιατί δεν είναι μόνο του Δήμου, έχει κομμάτια και από ιδιώτες. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να πείτε γιατί δεν είναι του Δήμου. Πρέπει πρώτα να συσταθεί μια επιτροπή εκεί πέρα να συζητήσουμε με αυτούς που πρέπει πρώτα. Ναι. Και με το στρατό και με τους ιδιοκτήτες, γιατί έχουν και ιδιοκτήτες κομμάτια εκεί μέσα. Μάλιστα. Και να πάρθει μια απόφαση πώς πρέπει ακριβώς. Αυτό είναι που φέρνει δηλαδή δυσκολία να μπείτε μέσα και εντάξει. Να καθαρίσετε. Δηλαδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκεί. Το πιο σημαντικό είναι να περάσουμε όλο αυτό το Γολγοθά, Χρήστο μου, και όλα τα άλλα σιγά σιγά θα γίνουν. Ωραία. Να το έχετε πάντως υπόψη, γιατί εκεί ο κόσμος διαμαρτύρεται πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Με έχουν τηλεφωνήσει ήδη, έχω μιλήσει και με κατοίκους, επειδή είμαι και τη γειτονιά κοντά εκεί πέρα. Και γνωρίζω. Είναι ενήμερος και ο Δήμαρχός μας.
Και στην πορεία με το που λυθεί το θέμα κορονοϊού που να πάνε όλα καλά, ναι, ένα-ένα θα μπουν στη θέση τους. Τώρα, Διονύση, σε βρίσκομαι αυτή την ώρα στα κημητήρια. Να πούμε ότι γίνονται εκταφές, παιδιά, αυτή την ώρα. Εκταφές και φαντάζομαι, Διονύση, και με την ενημέρωση που πρέπει να έχουν εκεί των ανθρώπων, έτσι. Γιατί παλιά είχαν δημιουργηθεί, ξέρεις, ορισμένα θέματα και έβγαιναν εδώ και στην εκπομπή μάλιστα πολύ διαμαρτυρόμενοι για αυτά τα ζητήματα. Ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί και τα λοιπά. Τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία ακριβώς που ακολουθείτε? Το σημαντικό πλέον στα κημητήρια, Χρήστο μου, είναι ότι παλιά είχαμε το θέμα ότι δεν είχαμε χώρο στα κημητήρια. Ναι. Γι' αυτό είχαμε φτάσει και στο σημείο να θάβουμε στη σκαλιά, στην κατηφόρα, ναι, και γινόταν ένα χάος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποσυφόρηση, μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή έχω να κάνω 150 εκταφές. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα 150 εκταφών. Ναι, με αιτήσεις που έγιναν από τους ίδιους. Μήπως είναι και η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει εκταφή στα κημητήρια της Καστοριάς. 150 με τη μια, δεν θυμάμαι ξανά. Δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλος αριθμός. Και πρέπει άμεσα να γίνει και αυτό. Ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες 20 και προχωράμε. Πάντα με συνεννόηση με τους συγγενείς. Οι οποίοι καλούνται να πάρουν τα οστά των δικών τους ανθρώπων, να τα βάλουν στο οστιοφυλάκιο ή να τα μεταφέρουν. Στο φυλάκιο ή να πάνε στο χωνευτήρι ή να πληρώσουν για να γίνει διατήρηση του τάφου. Ή να τα πάρουν για να τα πάνε στο χωριό τους. Πολλοί το κάνουν και αυτό επίσης. Το πιο σωστό, επειδή έχω πλήρη εικόνα τώρα εκεί με στα κημητήρια, από τους 150 τάφους, Χρήστο, αν θέλουμε να μπει μια μικρή σειρά. Ναι. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε 150 τάφους πάλι. Για μένα προσωπικά πρέπει να αφήσουμε κάποια κενά εκεί που είναι πάρα πολύ τάφοι ο ένας δίπλα στον άλλο, να αφήσουμε λίγα. Μισό λεπτό, και θα υπάρξει και νέα διαμόρφωση λοιπόν σε ορισμένα. Λίγο σιγά σιγά να το διαμορφώσουμε έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί τάφοι που είναι ένας πάνω στον άλλο και δεν μπορεί να ανάψει κερί κάποιος. Έχεις δίκιο, τι να λέμε τώρα. Όσοι πηγαίνουμε το ξέρουμε. Και επειδή πλέον εισπράττουμε από τα κημητήρια λεφτά, Χρήστο, ναι, φέτος θα είναι η δεύτερη χρονιά. Εάν πάνε όλα καλά, δεν ξέρω, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε μια άλλη εικόνα εδώ. Θα έχουμε μια άλλη εικόνα εδώ. Υπάρχει και το θέμα των νέων κημητηρίων όμως. Αυτό πάει προς τα πίσω, Διονύση. Πώς το βλέπεις τώρα? Γιατί πάτε μαζικά τώρα 150 εκταφές, πρόγραμμα 150 εκταφών στα κημητήρια της Καστοριάς. Λέει, εύλογα ο άλλος. Και τα νέα πού είναι? Τα αφήσαμε. Αυτό είναι ένα θέμα πολλά χρόνια ακούγεται. Αυτό δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια. Και δεν νομίζω να γίνει στο τέλος, θα δείτε. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω. Αν πηγαίνουμε με τέτοιες. Πρόσεξε, Διονύση. Αν πηγαίνουμε με τέτοιους ρυθμούς, 150 εκταφές, μετά από πόσα χρόνια γίνονται εκταφές, 7? Μετά από τα 7. Μετά τα 7. Πλην των περιπτώσεων που κάποιος θέλει να συνεχίζει να πληρώνει. Για να κάνει τη διατήρηση και να πληρώνει, ναι. Ναι. Φαντάζομαι πάντως ότι. Και εδώ είναι ένα σημαντικό, Χρήστο μου, ότι σιγά-σιγά μπαίνει σειρά. Δεν έχουμε αυτό το άγχος που πέθανε ένα-δύο άτομα και δεν ξέραμε πού να θάψουμε το και ένα, δεν και ξέραμε, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέραμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Σε λέω, είμαι παρόν στις εκταφές με τα παιδιά. Ναι. Υπάρχει ένα πλάνο καλό. Να πάνε όλα καλά πρώτα με τον κορονοϊό, το ξαναπαναλαμβάνω. Αυτά όλα να είναι καλά και όλα τα άλλα σιγά-σιγά θα μπουν σε ρυθμό. Πολύ όρεξη από την Ελλάδα. Οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών, πώς το βλέπουν όλο αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή, και οι ίδιοι είναι. Κοιτάξτε, άλλοι θέλουν να είναι παρόν. Προσεκτικά, τώρα, με σεβασμό, ναι, για πείτε. Πάντα και με τον τρόπο που πρέπει, με τον νόμο της διαδικασίας το ακολουθείτε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουν γίνει οι πρώτες 20, μένουν άλλες 130, φαντάζομαι θα πάρει κάποιες μέρες. 130 και σίγουρα κάνουν και άλλες αιτήσεις, οι οποίες στην πορεία γίνονται και αυτές. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάντα επαναλαμβάνω σε συνόηση και την ενημέρωση των συγγενών σε κάθε τάφο. Λοιπόν. Είναι αδιανόητο να ξεφευτεί κάποιος Χρήστο μου χωρίς να είναι ενήμεροι οι συγγενείς. Ωραία. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα Διονύση, πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.